καταναλώνουμε αλκοόλ, παράμε το ζόρι μας και τηρούμε όρια ταχύτητας. Συνεργεία ελέγχου σε όλα τα επίμαχα σημεία του βόρειο-οδικού άξονα αλλά και των επαρχιακών οδών που έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα, προβλέπει το ειδικό σχέδιο που ήδη εφαρμόζεται με στόχο ανέμακτη έξοδο και επιστροφή για το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας σε όλο το νησί. Δεν θα υπάρχει καμία ανοχή στις επικίνδυνες παραβάσεις, όπως κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, επικίνδυνη ελιγμή, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Από σήμερα το πρωί, η τροχιά Ηρακλείου έχει ενισχυμένη παρουσία σε όλο το οδικό δίκτυο προς την ενδοχώρα, με αλκοτέστ και ραντάρ για τον εντοπισμό όσων κινούνται με υπερβολική ταχύτητα σε δρόμους Καρμανιόλα όπως η Ηρακλείου Μυρών. Να κρατάμε σε εγρήγορση όλους τους οδηγούς των οχημάτων και να σταθούμε και εμείς, να είμαστε και εμείς αρρωγοί και συμπαραστάτες σε μια ομαλή μετάβαση μετακίνηση. Τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όχι για τον τροχονόμο που θα μας σταματήσει να μας γράψει, όχι για το πρόστιμο και την παράβαση, αλλά για τη δική μας ασφάλεια και των υπόλοιπων οδηγών και των συνεπιβατών. Έχουμε την ευθύνη όλων. Το ραντάρ πήρε φωτιά καθώς το όριο ταχύτητας των 50 χιλιόμετρων φαίνεται να αποτελεί άγνωστη έννοια για τους διερχόμενους οδηγούς. Οι συστάσεις έπεσαν βροχή όπως και τα πρόστιμα για όσους εντοπίστηκαν να κινούνται ακόμη και με ηλικιώδη ταχύτητα σε ένα δρόμο χωρίς διαχωριστικά. Κατά το παρελθόν έχει πάρα πολλά τροχαία δυστυχήματα. Ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους, δεδομένου ότι δεν υπάρχει και διαχωριστικό στη θέο ασφαλείας. Για τα λόγο αυτό υπάρχει και το χαμηλό όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο που είναι τα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο με μεγάλη ταχύτητα να μπει κάποιος στο αντίθετο ρεύμα και να υπάρχει με τοπική σύγκρουση. Από την έναρξη του 2023 στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου δεν έχουν καταγραφεί ανθρώπινες απώλειες και η πρώτη μεγάλη έξοδος της χρονιάς στόχος είναι να παραμείνει ανέμακτη. Μάλιστα έχουν ανέβει και τα ποσοστά από μια πρόσφατη έρευνα που είχε γίνει. Οι επιβάτες των οχημάτων φορούν τη ζώνη ασφαλείας σε ποσοστό της τάξης του 67%. Αυτό έχει οδηγήσει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων αλλά και των τροχαίων τραυματισμών, θα πρέπει να πούμε, και γι' αυτό το λόγο πάμε καλά μέχρι στιγμής. Η ένταση των ελέγχων θεωρείται ότι λειτουργήσε προληπτικά στην κατεύθυνση αυτή. Ενώ σημαντικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι είχε αυξηθεί πολύ ο αριθμός οδηγών και επιβατών που φορούν τη ζώνη ασφαλείας απαρέγκλητα. Ας μην ξεχνάμε, όσο στερεότυπο και αν είναι και όσες φορές το έχουμε πει, όταν οδηγούμε δεν πίνουμε και όταν πίνουμε δεν οδηγούμε. Παράτε τη ζώνη σας. Να πάω στο καλό, καλή.